Πρέπει να διεκδικήσουμε τη ζωή μας πίσω, όπως έγραφε και το Πανόπτου Σιτηρέσιο. Θέλουμε τη ζωή μας πίσω, αυτό που είχαμε, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε και στα χωριά και στα χωράφια μας και στις καλλιέργειές μας και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Μιλάμε για μια πρωτοφανή ασύλληπτη καταστροφή που έχει χτυπήσει όλη τη Θεσσαλία, αλλά ιδιαίτερα εδώ αυτή την περιοχή που βρίσκονται 250.000 στρέμματα κάτω από το νερό, και θα πρέπει να υπάρχει ένα άμεσο χρονοδιάγραμμα και τα απαραίτητα έργα ώστε να φύγει, να αποστραγγιστούν τα νερά, να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται με τα χωράφια και πότε θα είναι ξανά καλλιεργήσιμα. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει χωριά εκενωμένα, που σημαίνει ότι συνάνθρωποι μας, συνάδελφοί μας, οι γείτονές μας έχουν χάσει τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν κατοικία. Μιλάμε για μια περιοχή που μόνο στο Δήμο Κιλελέρ, και μαζεύουμε τα στοιχεία για τους άλλους Δήμους, έχει πάνω από 20.000 ζώα πνιγμένα, και μιλάμε για μια περιοχή που όχι μόνο φέτος δυστυχώς, αλλά και τα επόμενα χρόνια δεν θα μπορεί να καλλιεργήσει, δεν θα μπορεί να παράγει και δεν θα υπάρχει εισόδημα εάν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση. Και γι' αυτό κάνουμε σήμερα την αρχή με αυτό το μεγάλο, πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που δείχνει και την απόγνωση που υπάρχει και την αγανάκτησή μας για ό,τι συνέβη, αλλά δείχνει και τη δυνατότητα και την αποφασιστικότητα για έναν ανυποχώρητο αγώνα, γιατί ξέρουμε ότι με τους αγώνες μας, με την ενότητά μας, με το πάθος μας, με τη διεκδίκησή μας και πάνω απ' όλα με τη μαζική συμμετοχή μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ζητάμε να μείνουμε στη γη μας και να μείνουμε στα χωριά μας. Ζητάμε να μην ερημώσει κι άλλο η ύπαιθρος. Ζητάμε σε μια περιοχή που είναι η Θεσσαλία και στηρίζεται στο αγροτικό εισόδημα να σκύψουν οι κυβερνώντες και να συνειδητοποιήσουν ότι η καταστροφή της αγροτιάς και του κτηνοτρόφων σήμερα λόγω της πλημμύρας φέρνει ανυπολόγιστη ζημιά σε όλη τη Θεσσαλία, αφού μεταποιητικές βιομηχανίες δουλεύουν πάνω στα αγροτικά προϊόντα, αφού ακόμα και τα εμπορικά καταστήματα δουλεύουν με τα χρήματα των αγροτών και κινούνται, ή τα αγροτικά εφόδια, όλα αυτά τα γεωπονικά γραφεία που υπάρχουν, όλοι στηρίζεται στο αγροτικό εισόδημα, στηρίζονται πάρα πολλά επαγγέλματα πάνω σε εμάς.